με τη δοκιμασμένη αλληλοβοήθεια και αποκέντρωση για να αντιμετωπίσουμε τον αναμενόμενο ηφαιστειακό χειμώνα. Ας δούμε μερικά επεισόδια, ασφαλούς ή όχι, προσαρμογής σε αυτές τις μεγάλες φυσικές αναστατώσεις. 3.650 χρόνια πίσω, οι προειδοποιητικοί σεισμοί πριν από τη μεγάλη έκρηξη στη Θήρα έκαναν τους ψύχρεμους Έλληνες να εγκαταλείψουν με τα καράβια τους λίγα τρόφιμα και ζώα το νησί, στο οποίο επανήρθαν αργότερα και συνέχισαν εμπειρότεροι τον μεγαλειώδη αιγαιακό αμεσοδημοκρατικό πολιτισμό, ο οποίος συνέβαλε στη δημιουργία του χρυσού αιώνα του θάρρους. Στο μεταξύ, ο πενταετής ηφαιστειακός χειμώνας που ακολούθησε γονάτισε τις μεσανατολίτικες και άλλες υπερπληθυσμιακές συγκεντρωτικές μοναρχίες διαφόρων εγωμανών, οι οποίες στηρίζονταν κυρίως στις ευάλωτες γεωργικές μονοκαλλιέργειες και σε καταθλιπτικές βαβυλώνες χωρίς αυτάρκεια, όπως συμβαίνει σήμερα, δυστυχώς, στο μεγαλύτερο μέρος της καταταλαιπωρημένης ανθρωπότητας. 1700 χρόνια περίπου μετά από την έκρηξη στη Θήρα και τη σωτηρία των νησιωτών και στεριανών Ελλήνων κτηνοτρόφων, μερικοί από τους πολυδιαφημισμένους Ρωμαίους γενοκτόνους βρήκαν τραγικό θάνατο στα πολυτελή εξοχικά τους, όπου ανταγωνίζονταν σε επίδειξη, τζόγο και ξενύχτια. Ούτε οι προειδοποιητικοί σεισμοί πριν από τη μικρή σχετικά έκρηξη του Βεζούβιου, ούτε η αργή μεσημεριανή πορεία της λάβας αργότερα, κατάφεραν να ταρακουνήσουν τους αποχαυνομένους Πομπιανούς, οι οποίοι αποτελούν το σημερινό πρότυπο για όλα σχεδόν τα ΜΜΕ παγκόσμια. Μια σειρά ηφαιστειακοί χειμώνες μεταξύ 500 και 900 οδήγησε στην κατάρρευση των επιθετικών Μάγιας, οι οποίοι έφτασαν στον κανιβαλισμό, όπως οι Αζντέκοι και οι Ίνκας 600 χρόνια αργότερα, που κατέρευσαν ακριβώς για την ίδια αιτία και γι' αυτό υποδουλώθηκαν εύκολα στους αποικιοκράτες σταυροφόρους φωνιάδες. Οι ηφαιστειακοί χειμώνες από το 1300 έως το 1900, τη λεγόμενη μικρή παγετώδη περίοδο, προκάλεσαν λοιμούς, επιδημίες πανούκλας, πολέμους, από τους οποίους όχι μόνο δεν έχουμε συνέρθει, αλλά δεν διδάχτηκαν ούτε τους διδάσκουν οι εγωμανείς, οι οποίοι προκάλεσαν τις γενοκτονίες του 20ου αιώνα και τη σημερινή παγκόσμια εξαθλίωση των 7 δισεκατομμυρίων υπηκόων τους. Και δύο τελευταία παραδείγματα πρόσφατης εγκληματικής αλαζονικής συμπεριφοράς των αυτοαποκαλούμενων εκλεκτών και ειδικών. Το 1902, καυτός άνεμος από το ηφαίστειο Πελέ στη Μαρτινίκα, έκαψε σε λίγα δευτερόλεπτα 30.000 κατοίκους του γειτονικού Σεν-Πιέρ, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να εκενωθεί έγκαιρα η περιοχή γύρω από το ηφαίστειο, μόλις άρχισαν οι προειδοποιητικοί σεισμοί. Από ανάλογη αδιαφορία, το 1985, 23.000 κάτοικοι πέθαναν στις παρυφές του Νεβάδο Ντελ Ρουί στην Κολομβία. Πουθενά σήμερα δεν γίνονται μαζικές ασκήσεις εκένωσης οικισμών, εκτός από την κατά τα άλλα μοναρχική Κούβα. Ο καταστροφικός ανταγωνισμός των εκλεκτών έχει φέρει την ανθρωπότητα σε υπερπληθυσμό 7 δισεκατομμυρίων ξενυχτισμένων, χωρίς αυτάρκεια αγροκτήματα παντού, πλην της Ελβετίας, με τα καύσιμα να τελειώνουν σε λίγο και με το ψευτοοικολογικό παραλήρημα των πανάκριβων και ασύμφορων ψευτοεναλλακτικών συσκευών που γίνονται από το ολοένα και λιγότερο πετρέλαιο των εξαντλούμενων κοιτασμάτων.
ποιος θα τρέφει τους εγωμανείς μόλις η βενζίνη φτάσει σε λίγο τα 3 και 4 ευρώ το λίτρο και γίνει ασύμφορη ακόμα και η άντληση του πετρελαίου. Οι μικρές εκρήξεις του ηφαιστείου στην Ισλανδία, σύμφωνα με τις δηλώσεις ηφαιστειολόγων αλλά και του πρόεδρου της χώρας, αποτελούν προειδοποιήσεις για τους ηφαιστειακούς χειμώνες του 21ου αιώνα. Στο μεταξύ, μαζί με τους αυξανόμενους σεισμούς που, όπως προαναφέραμε, είναι δείκτης αναστάτωσης του μάγματος, άρα και της πιθανότητας για ηφαιστειακό χειμώνα, αυξάνονται και οι παρατηρήσεις ηφαιστείων που είναι στα πρόθερα μεγάλων εκρήξεων. Ας δούμε μερικές. Το λιμάνι που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της ηφαιστειακής καλντέρας Κάμπι Φλεγκρέι, της αρχαιοελληνικής φλεγόμενης πεδιάδας δίπλα στην Νάπολη, έχει ανυψωθεί κατά 3 μέτρα. Οι αρχές διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να προετοιμάζονται για ηφαιστειακές εκρήξεις στις επόμενες δεκαετίες ή και πιο σύντομα, λέει ο ερευνητής. Γιγάντιο υποθαλάσσιο ηφαίστειο απειλεί τη Νότια Ιταλία και όχι μόνο. Τα τυχώματα του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου ηφαιστείου της Ευρώπης, του Μαρσίλη, ύψους 3.000 μέτρων, είναι ασταθή και θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή, προειδοποιούν ευσυνείδητοι γεωλόγοι. Θα μπορούσε να συμβεί ακόμα και αύριο, δήλωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας. Οι υπερεκρήξεις ηφαιστείων σημειώνονται κάθε μερικές εκατοντάδες χρόνια, επομένως σύντομα θα έχουμε μια καινούργια. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των φαγητοδών περιόδων. Επομένως περιμένω εντός των επόμενων ίσως δεκαετιών να έχουμε κάποια εξέλιξη του κλίματος και πολύ σύντομα ίσως, ίσως εντός 5-10 ετών. Αυτό φυσικά πρέπει να μας προετοιμάσει, δηλαδή εμείς που έχουμε κάποια πείρα πώς έζησε ο άνθρωπος μέσα στη σπηλιά χωρίς αμφιβολία, γιατί είναι ένα πανεπιστήμιο κοινωνικής μόρφωσης. Να γνωρίσουμε καλύτερα τη ζωή του παρελθόντος, γιατί χωρίς τη μελέτη του παρελθόντος δεν μπορείς να προγραμματίσεις τη μελλοντική ζωή. Και αυτή την πείρα πρέπει να την μελετήσουμε διεξοδικά, όσο μπορούμε περισσότερο, για να ετοιμαστούμε καλύτερα, διότι μπορεί να βρεθούμε απότομα. Η δοκιμασμένη προσαρμογή αυτάρκειας. Τόσες και τόσες ψευτοοικολογικές οργανώσεις, συντηρούμενες με κρατικές επιχορηγήσεις και ποικίλης προέλευσης συνδρομές, συστηματικά καταπολεμούν και αυτές κάθε συζήτηση για αποκέντρωση αυτάρκεια, αδυνατώντας να καταλάβουν ότι μόνο έτσι θα γλιτώσουν και αυτοί από έναν πιθανό παγκόσμιο. Οι παρατρεχάμενοι κονδυλιάκηδες των τυράννων παρασιτούν για πολύ λίγο ακόμα σε βάρος των λαών οι οποίοι τους τρέφουν. Σε περιοχές που οι πληθυσμοί προσαρμόστηκαν επιτυχώς στις κλιματικές αλλαγές, όπως οι ορεινές και νησιώτικές μας προ-οθωνοπληξίας κοινότητες και οι Ελβετοί που ενοποιήθηκαν κατά τη μικρή παγετώδη 1300 ως 1900 και οι οποίοι διατηρούν την κοινωνική τους συνοχή με το συμφιλιωτικό ενιαίο ψηφοδέλτιο στις εκλογές, οι δοκιμασμένες λύσεις είναι καιρός να συζητηθούν ευρύτερα. Επίγει να εκπαιδευτούν οι νέοι στις παρεμβάσεις που έχουν δοκιμαστεί ή αποφασίζονται δημοκρατικά. Τι συνοψίζουμε? Αποκέντρωση, που επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, ισχυρότερους δεσμούς αλληλοβοήθειας σε αυτάρχη κτηνοτροφικά αγροκτήματα, με αναζωογόνηση χωριών, ασκήσεις εκένωσης οικισμών και εκτεταμένες αναδασώσεις με σπορές με βόλους που μετριάζουν τις ακραίες θερμοκρασίες
υποστηρίζουν την αυτάρκεια, αντιστέκονται στην ερημποποίηση. Καλή επιτυχία σε όλους, με αισιοδοξία.